Συναδέλφου τη Ευρώπη και του ανθρώπου να συμμετέχουν στο συλλογητήριο για τη διδάσκα θα γίνει στη Θεσσαλονίκη, γιατί δύο μήνες μετά τις εκλογές τα δείγματα γραφής της κυβέρνησης παραμένουν στον ίδιο τον ρόλο που ήταν και η προηγούμενη κυβέρνηση. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ίσα-ίσα οι τιμές των προϊόντων μας είναι πολύ χαμηλές και φτάνουν πανάκριβα στη λαϊκή κατανάλωση. Το κόστος παραγωγής παρά τις διαβεβαιώσεις, τις δεσμεύσεις προεκλογικές δεν έχει αλλάξει κάτι και ιδιαίτερα το θέμα του πετρελαίου αλλά και τα άλλα χαράτσια που πληρώνουμε. Αλλά και στον ενεργά και σε όλα τα ζητήματα η κατάσταση παραμένει ίδια. Απ' την άλλη πλευρά θα πρέπει και θέλουμε να ενώσουμε τη φωνή μας μαζί με τους εργαζόμενους, τους αυτοαπασχολούμενους, τις γυναίκες, τους συνταξιούχους, την νεολαία, γιατί έχουμε κοινά προβλήματα, κοινό αντίπολο και κοινά συμφέροντα και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να μπουν και αυτά στην πρώτη γραμμή διεκδίκησης, στο δικαίωμά μας στην υγεία, στην παιδεία, για την άγρια φορολογία που πληρώνουμε, στις ασφαλιστικές εισφορές που θα ανοίξει πάλι το ασφαλιστικό.